Η Κωνσταντίνα Σωτηρίου, μια νέα και ταλαντούχα γυναίκα, κατέκτησε μια θέση ανάμεσα στις 21 ομορφότερες γυναίκες του κόσμου, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στα διεθνή καλλιστεία. Το newsbomb.gr βρέθηκε στο τέλειο του οίκου σίνεμα του Πάνου Ζήνα, όπου η Κωνσταντίνα μας μίλησε για το πώς συνδυάζει το επάγγελμα της δασκάλας με την πορεία της ως μοντέλο. Κωνσταντίνα, εσύ βρίσκεσαι εδώ στην Αθήνα ήδη μία εβδομάδα. Έχεις έτσι καταλάβει τι σου έχει συμβεί. Πώς νιώθεις που είσαι ανάμεσα στις 21 ομορφότερες γυναίκες του κόσμου? Αρχικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που εκπροσώπησα την Ελλάδα σε έναν τόσο μεγάλο διαγωνισμό παγκόσμιο. Και είμαι ευγνώμων που κατάφερα να μπω μέσα στις 21 χώρες, διότι η αλήθεια είναι πως εγώ και η ομάδα μου προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Και επενδύσαμε και σε αυτό και πήγανε όλα καλά. Το έχεις συνειδητοποιήσει? Για να σου πω την αλήθεια, όλες οι χώρες που ήμασταν εκεί πέρα, λόγω της προετοιμασίας μας, θέλαμε να μπούμε στις 21 και οι 60 δηλαδή, είχαμε αυτό το σκοπό. Οπότε, είχαμε προετοιμαστεί, δεν σου κρύβω. Η αλήθεια είναι πως οι υπόλοιπες που έμειναν εκτός, εκεί είναι πως στεναχωριέσαι. Δηλαδή, εμείς που μπήκαμε, ήμασταν μέσα στην τρελή χαρά, δεν σου κρύβω. Αλλά ναι, νομίζω ότι δεν το περιμένεις αν δεν μπεις, κατάλαβες. Ας το πάρουμε λίγο έτσι από την αρχή. Mm-hmm. Εσύ ξεκίνησες από τις Σέρρες, από εκείνη η καταγωγή σου. Σωστά. Μεγάλωσα στις Σέρρες, γεννήθηκα στην Αθήνα, εδώ πέρα στο Χολαργό. Και σπούδασα στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, στο τμήμα του παιδαγωγικού. Τώρα κάνω το μεταπτυχιακό μου, το οποίο τελειώνω, στην ειδική αγωγή. Και ξεκίνησα με τα Star Las Miss Las Miss Young του κυρίου Πάνου Ζήνα. Είμαστε και στα σίνεμα αυτή τη στιγμή. Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Έχεις σκοπό να ασχοληθείς με το παιδαγωγικό? Έχω ασχοληθεί ήδη, δηλαδή δούλευα ένα χρόνο σε κέντρο δημιουργικής απασχόλησης και πέρυσι σε ένα δημόσιο δημοτικό σχολείο ως παράλληλη στήριξη. Μου αρέσει πάρα πολύ, δεν σου κρύβω, γι' αυτό το λόγο επέλεξα να κάνω και το μεταπτυχιακό μου, για να εξειδικευτώ σε αυτό το κομμάτι. Και εννοείται πως στο μέλλον θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό που έχω επιλέξει ως επάγγελμα. Αλλά τώρα είναι το modeling το βασικό, έτσι. Α, είναι προτεραιότητα. Τώρα είναι προτεραιότητα το modeling. Οπότε, έτσι, σε 10 χρόνια από τώρα, πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου? Σε 10 χρόνια, αρχικά να έχω την υγεία μου, το βασικό. Και θα ήθελα να έχω την οικογένειά μου, το επάγγελμά μου. Και γιατί όχι, μπορεί να ασχολούμαι και τότε με το modeling. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι επειδή μεγαλώνουμε, σταματάμε τις φωτογραφίες. Ξέρεις, έχει μεγαλώσει και το εύρος ηλικίας που μπορείς να ασχολείσαι με το modeling, οπότε γιατί όχι. Πώς μπήκε στη ζωή σου το modeling? Από πάντα έλεγα ότι θέλω να γίνω μοντέλο, από μικρή. Και μπορώ να πω ότι πολλές φορές, ξέρεις, με κορόιδευαν και οι συμμαθητές μου έλεγαν «Καλά, μοντέλο, σιγά μη γίνεις μοντέλο». Και το είχα πάντα ως όνειρο. Και έτσι ξεκίνησα στη Θεσσαλονίκη, μπήκα σε ένα πρακτορείο με φωτογραφίσεις, επιδείξεις. Και όταν ήρθα στην Αθήνα, μετά τα καλλιστεία είναι η αλήθεια, πως ξεκίνησα και με την εβδομάδα μόδας, τώρα ήμουν και στη Νέα Υόρκη, έχω περπατήσει για κάποιους σχεδιαστές σημαντικούς και εδώ πέρα και στο εξωτερικό. Οπότε έτσι ξεκίνησα. Σταθώ λίγο σε αυτό που είπες για όταν ήσουν μικρότερη. Είναι δυνατόν σε μια γυναίκα σαν και σένα πλέον να έλεγαν ότι δεν θα μπορείς να ασχοληθείς με το modeling? Λοιπόν, ως δασκάλα θα σου πω ότι τα παιδιά είναι σκληρά. Δηλαδή, πολλές φορές θα κόψουν τα φτερά σε έναν συμμαθητή τους, θα πούνε κάτι κακό. Ναι, αλλά φαντάζομαι ήσουν η ωραία της τάξης. Δεν ήμουν η ωραία της τάξης. Πάντα ήμουν ένα πολύ συναισθαλμένο κορίτσι. Ήμουν χαμηλών τόνων, γιατί είχα και αυστηρούς γονείς, οπότε, ξέρεις, δεν με άφηναν πολύ, αλλά εντάξει. Ήμουνα μια καλή μαθήτρια, σοβαρή, και στη συνέχεια, όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, ξεκίνησα πιο πολύ να ασχολούμαι και με τον εαυτό μου. Εκεί άρχισα να καταλαβαίνω και κάποια πράγματα για την εμφάνιση. Και έτσι ξεκίνησα τα βήματά μου. Πιστεύεις ότι η καριέρα στο modeling ίσως επηρεάσει την καριέρα σου ως δασκάλα αργότερα? Δεν ή ότι είναι πιστεύω. Δύο διαφορετικοί δρόμοι και... Ίσα-ίσα, επειδή και πέρυσι οι συναδελφοί μου ξέρανε ότι ασχολούμαι και με το modeling, με υποστήριζαν πάρα πολύ. Επίσης τώρα που κάνω την πρακτική μου σε ΚΕΔΑΣΥ, το ΚΕΔΑΣΥ είναι μια ομάδα συμβουλευτική και
Συμβουλευτική υποστήριξη, δηλαδή. Εμείς εκεί πέρα κάνουμε διαγνώσεις για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Ξέρουν όλοι ότι ασχολούμαι με το modeling, ότι ήμουνα σε παγκόσμιο διαγωνισμό και με υποστηρίζουν και πάρα πολύ. Οπότε ναι, δεν θεωρώ ότι θα επηρεάσει σε κάτι, θα με επηρεάσει. Ασχολείσαι δηλαδή με τα παιδάκια, σου αρέσουν τα παιδιά. Τα λατρεύω τα παιδιά. Χρειάζεται υπομονή βέβαια, γιατί το κάθε παιδί έχει τις ιδιαιτερότητες του, τις δικές του ανάγκες. Οπότε είναι κάτι έτσι πολύ όμορφο αυτό. Ας επιστρέψουμε τώρα λίγο στον διαγωνισμό. Υπήρχαν έτσι δύσκολες στιγμές και πώς τις αντιμετώπισες, τόσο στην προετοιμασία σου και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Αρχικά να πω πως η προετοιμασία μου έγινε στο εξωτερικό κυρίως, δηλαδή ο κινησιολόγος μου, ο βιντεογράφος μου, ο φωτογράφος μου ήταν εκεί πέρα. Είχα και την ομάδα μου στην Ελλάδα, αλλά κατά βάση στο Πουερτορίκο εγώ προετοιμάστηκα. Θα πω ότι υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες, πέρα το ότι στο Instagram όλα φαίνονται και στα social γενικότερα υπέροχα και μαγικά. Είναι, αλλά πίσω από όλα αυτά υπάρχει και η κόπωση. Δηλαδή, στο Βιετνάμ, για παράδειγμα, σηκωνόμασταν 4 ώρα το πρωί για να ετοιμαστούμε, κοιμόμασταν 12:30-1 το βράδυ. Οπότε καταλαβαίνεις πως κάθε μέρα, γιατί ήμουν και ένα μήνα σχεδόν, κάθε μέρα είχαμε αυτό το πρόγραμμα, το εξαντλητικό πρόγραμμα. Εννοείται πως υπήρχε και ανταγωνισμός όταν είσαι με τόσες χώρες και θέλεις να προκριθείς, γιατί στην ουσία το 1/3 περνάει στον τελικό. Είναι και ένα βάρος παραπάνω για σένα. Αλλά νομίζω πως μόνο η εμπειρία που είσαι εκεί πέρα και το ζεις όλο αυτό είναι έτσι πολύ ωραία. Βέβαια, υπήρχαν και κρίσεις πανικού, δεν σου κρύβω, των κοριτσιών, και εγώ είχα κάποιες, είναι η αλήθεια. Λόγω της πίεσης εννοείται. Και πολλές φορές ξεσπούσαμε, όχι μία στην άλλη, προφανώς. Αλλά είχαμε έτσι κάποιες εκρήξεις, όλα τα κορίτσια. Μία κοπέλα, ας πούμε, οδηγήθηκε και στο νοσοκομείο, γιατί υπήρχαν δυσκολίες και με το φαγητό. Οπότε, σκέψου, χωρίς ύπνο, χωρίς φαγητό, κούραση όλη μέρα, καταλαβαίνεις. Και πανέμορφες. Αυτό έπρεπε, ναι. Αυτό πρέπει να βγαίνει προς τα έξω. Πάντα πρέπει να είσαι όμορφη σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Αλλά υπάρχουν και όλα αυτά και όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια, στο τέλος, με το συνολικό αποτέλεσμα που είδαμε όλοι, επιβραβευθήκαμε όλα τα κορίτσια. Ήταν μαγικά. Ήταν μαγικά. Και θα το ξαναέκανα άλλες 20 φορές, νομίζω. Θα το ξαναέκανα όλο αυτό, θα το ξαναπερνούσα όλο αυτό, μόνο και μόνο για να ζήσω τον ημιτελικό και τον τελικό. Να σε ρωτήσω, υπήρχε κάποιο ατύχημα, αυτό, ναι. Κάτι που είδα για τον ημιτελικό. Στον ημιτελικό, ενώ πήγαμε για την πρόβα, ήταν ένα τεράστιο στούντιο. Να πούμε ότι ήταν και ο ημιτελικός και ο τελικός sold out από εισιτήρια, οπότε σκέψου ένα τεράστιο στάδιο έτοιμο για τον ημιτελικό να καταραίει με εμάς μέσα. Όταν λες καταραίει... Πάνω σκέψη υπήρχαν τα φώτα, τεράστια, πώς να το πω, σιδεριές, δεν ξέρω και πώς λέγονται, είναι η αλήθεια. Και άρχισαν να πέφτουν όλα σαν ντόμινο, από πάνω, κάτω στη σκηνή. Και εγώ ήμουνα σε σοκ, εννοείται. Δεν ήμασταν όλες οι κοπέλες, ευτυχώς. Ήμασταν λίγες. Αλλά όλες έτρεχαν προς τα έξω και επειδή φορούσαν και πολύ ψηλά παπούτσια, έπεφταν στην προσπάθειά τους να πάνε στην έξοδο. Εγώ νομίζω είχα πάθει σοκ, γιατί ήμουν καθυλωμένη στην καρέκλα μου. Οπότε, τελευταία στιγμή είδα ότι όλες έτρεχαν προς την έξοδο και έφυγα κι εγώ. Ναι. Πάλι καλά, ήμουν από τα λίγα κορίτσια που βγήκα αλόβητη. Χωρίς ρατζουνιά, γιατί οι υπόλοιπες δυστυχώς είχαν πέσει, μια κοπέλα είχε σχίσει το φρύδι της. Λόγω του σοκ κάποιες οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, ήρθε και ψυχολόγος μετά. Είχαμε θέματα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό και μετά να επανέλθεις για να είσαι όπως αλλάξαμε τοποθεσία. Αλλάξαμε τοποθεσία, πήγαμε σε ένα μικρότερο στούντιο, γιατί σε 2 μέρες mm-hmm. και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι από την παραγωγή. Και ο τελικός όμως ήταν φαντασμαγορικός. Ήταν υπέροχος. Θέλω να σου πω για κάτι που ξεχώρισα εγώ μέσα στο διαγωνισμό. Μου άρεσε πάρα πολύ η στολή που επέλεξες τη βραδιά των National Coast. Της Μικράς Ασίας. Λοιπόν, τη στολή αυτή μου τη δάνεισε ο Μικρασιατικός Σύλλογος της ΣΕΡΕΣ. Ήταν κάτι που εγώ ήθελα να φορέσω, δεν μου το επέβαλε κανείς. Με το που έμαθα ότι ο διαγωνισμός έχει
το National Costume Day. Κατευθείαν επικοινώνησα με το σύλλογό μας και εννοείται με χαρά μου έδωσαν... Ήταν δική σου επιλογή καθαρά. Ναι, ξεκάθαρα. Ξέρεις να χορεύεις κιόλας, έχεις... Ξέρω να χορεύω παραδοσιακούς, είναι η αλήθεια. Βέβαια τώρα έχω ξεχάσει κάποια πράγματα γιατί το έχω αφήσει, αλλά μικρή μάθαινα. Έχεις ρίζες. Ναι. Όλη μου η οικογένεια είναι από τη Μικρασία. Mm-hmm. Ποια ήταν η αγαπημένη δική σου εμφάνιση στο διαγωνισμό? Λοιπόν, η αγαπημένη μου εμφάνιση που έκανα ήταν ο ημιτελικός. Γιατί ο ημιτελικός ήταν πιο σημαντικός για τον τελικό. Στην ουσία, ο ημιτελικός καθόριζε αν θα περάσει τον τελικό. Άρα, ράψαμε ένα φόρεμα για συγκεκριμένα για εκείνη την ημέρα, με τα χρώματα εννοείται της Ελλάδας, της σημαίας μας, γι' αυτό ήταν και μπλε με ασημή. Και νομίζω ήταν καταπληκτικό γιατί το σχέδιο το αποφάσισε ο National Director μου με τον σχεδιαστή εκεί πέρα στο Βιετνάμ και ήταν μια απίστευτη δουλειά, απίστευτη πραγματικά. Και ξεχώρισε και το φόρεμα αυτό. Κωνσταντίνα, θέλω έτσι κλείνοντας να δώσεις ένα μήνυμα στα κορίτσια που επιλέγουν να ασχοληθούν με το modeling, νέα κορίτσια. Mm-hmm. Τι στοιχεία πρέπει να έχουν, πώς πρέπει να είναι ο χαρακτήρας τους, τι πρέπει να ξέρουν από μια κοπέλα που έχει περάσει από τόσο μεγάλους διαγωνισμούς. Αρχικά, να ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο το modeling, άλλο οι διαγωνισμοί. Στους διαγωνισμούς, εκτός από την ομορφιά, μετράει και η προσωπικότητα, το τι έχεις κάνει στη ζωή σου. Δηλαδή, εγώ εκεί πέρα πήγα ως δασκάλα με το μεταπτυχιακό μου και αυτό κερδίζει και τους άλλους. Και πρέπει εννοείται να παρουσιάσεις και ένα φιλανθρωπικό έργο, το, ξέρεις, το τι κάνεις στη χώρα σου εσύ, να βοηθήσεις τους υπόλοιπους. Αυτό προωθούν οι παγκόσμιοι διαγωνισμοί. Τώρα στις κοπέλες οι οποίες θέλουν να εκπροσωπήσουν και αυτές την Ελλάδα, έχω να πω ότι γίνονται τώρα τα καλυφθεία. Την Κυριακή είναι ο προκριματικός μας, βεβαίως. Και εννοείται πως και εγώ από εκεί ξεκίνησα. Στην ουσία τα καλυφθεία μου άνοιξαν τον δρόμο για να εκπροσωπήσω τη χώρα μου σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό. Έτσι γίνεται. Πρέπει πρώτα να πάρεις εννοείται τον τίτλο στη χώρα σου και μετά να βγεις και στο εξωτερικό. Και επίσης, όσον αφορά το modeling, γιατί είμαι και στα δύο παράλληλα, θέλει να έχεις μια πολύ δυνατή προσωπικότητα για να επιβιώσεις, να πιστεύεις ακράδαντα στον εαυτό σου και να μην αφήνεις τις γνώμες των άλλων να σε επηρεάζουν. Γιατί θα ακούσεις πάρα πολλά σε αυτό το χώρο, τόσο για το δέρμα σου, για τα κιλά σου, για τα πάντα. Και υπάρχουν και πολλές φήμες για το χώρο, ότι είναι πολύ ανταγωνιστικός, ότι αυτό μπορεί είναι... να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας σου. Ο χαρακτήρας δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλοιωθεί. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, ειδικά και στο εξωτερικό. Είναι ακόμα πιο μεγάλος. Πρέπει να επιβιώσεις στο χώρο του modeling. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά αν το θέλεις, θα τα καταφέρεις. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος, πολύ όμορφος, αλλά όπως κάθε επάγγελμα έχει και τις δυσκολίες του, κυρίως ως προς την προετοιμασία που έχει ένα μοντέλο, γιατί δεν είναι μόνο οι επιδείξεις, οι φωτογραφίσεις, είναι και το πριν από αυτό τι γίνεται. Κατάλαβες, ένα μοντέλο δεν σταματάει ποτέ να προετοιμάζεται, να γυμνάζεται, να τρέφεται σωστά, όλα αυτά. Να προσέχει τον εαυτό της κυρίως. Και είναι πολύ σημαντικό και το μήνυμα προς τις γυναίκες, όχι μόνο να προσέχουν την εξωτερική τους εμφάνιση, αλλά να καλλιεργούν και το. Ακριβώς. Είναι το Α και το Ω. Το Α και το Ω. Γιατί σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς και παγκόσμιους δεν βγαίνει πρώτη πιο όμορφη. Βγαίνει πρώτη η κοπέλα που έχει το πακέτο. Την προσωπικότητα, τον χαρακτήρα εννοείται. Το χαρακτήρα να είναι ευγενική, πρόθυμη, πρόσχαρη και εννοείται. Και να έχει μια εμφάνιση, αλλά στους παγκόσμιους διαγωνισμούς όλες οι κοπέλες είναι κούκλες. Οπότε κοιτάνε και πίσω από αυτό τι γίνεται. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.